Λοιπόν, έχουμε την αγαπημένη μας την τηλεφωνική γραμμή, την κυρία Ματίνα Παγώνη, γνωστή γιατρό, έτσι, λοιμοξιολόγο, η οποία... Και περσόνα, παιδιά, να τα λέμε. Περσόνα, αγαπητή και λοιπά. Καταρχάς θέλω να μάθω τον dress code των διακοπών. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, η Μαρία και η Έλενα που θα πάνε διακοπές. Πρώτη ερώτηση. Εγώ θα κάνω τώρα τη δημοσιογράφη. Ωραία. Πού θα πάμε. Θα πάμε στα νησάκια μας, κυρία Παγώνη. Θα πάει στο Τσιρίγο. Η Έλενα. Τι ωραία. Και θα πάω εγώ στην Καμένη Εύβοια, που φέτος ευτυχώς την γλιτώσαμε, αλλά δυστυχώς την πλήρωσαν άλλα μέρη. Έτσι, και θα ξεκουραστούμε. Δραματικά αυτά τραγικά πράγματα. Τραγικά. Κυρία Παγώνη, ετοιμάσατε την καλοκαιρινή σας βαλίτσα? Δεν έχει τίποτα μέσα. Α, δεν πιστεύουμε. Δεν γίνεται. Συγγνώμη, εσείς είσαστε fashion icon. Δεν μπορεί να μην έχετε πολλά καπέλα, πολλά γυαλιά. Τίποτα. Μόνο το λαπ παίρνω και τίποτα άλλο, γιατί στο σπίτι που θα πάω στη Λίμνο, ναι, έχω κάτι ψιλορούχα εκεί, αυτά θα φοράω και φτάνουν. Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε, ακούμε ότι η Λίμνος παίζει πάρα πολύ φέτος και ότι είναι τρομερός προορισμός. Έχει βουλιάξει, μου είπαν οι φίλοι μου. Πάτε κάθε χρόνο Δεν μπορείτε εκεί. Να φανταστείτε. Κάθε χρόνο, εγώ έχω σπίτι εκεί. Πάω κάθε χρόνο πάντα. Βέβαια τώρα τα δύο τελευταία χρόνια τα έχουμε λίγο αλλάξει τις διακοπές μας, έτσι όπως είναι με τα COVID και όλα αυτά. Πάντα πήγαινα μία εβδομάδα στη Μύκονο και μετά πήγαινα στη Λίμνο. Να τα! Αυτό ήταν ίδιο. Αυτός ήταν ο προορισμός. Δυστυχώς όμως τα πράγματα αλλάξανε. Λοιπόν, παίρνουμε το ΛΑΠ, πάμε στη Λίμνο, κάνουμε ήσυχες διακοπές, ήρεμες, όχι στον κόσμο, γιατί από ό,τι μου είπαν έχει και πολύ COVID στη Λίμνο. Όχι. Και δεν ξέρω γιατί, ναι. Έφτασε μέχρι ο COVID μέχρι παντού, τη Λίμνο. Παντού, έχει παντού πάρει. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Στη Μύκονο να δείτε, κυρία Παγώνη, στη Μύκονο τι γίνεται. Θα πάμε το Σεπτέμβρη, Μύκονο, έτσι. Θα σου πάω μαζί μου. Θα πάμε μαζί. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, στη Μύκονο πηγαίνετε σε μπαράκια? Όχι, κάνετε στη Μύκονο θα σου πω το πρόγραμμα. Ναι. Για να μην νομίζω ενδιάφερο. Λοιπόν, στη Μύκονο πάω στο συγκεκριμένο μέρος, στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο στην Ελιά. Καταλάβαμε. Γνωστής αλυσίδας. Ναι. Εκεί ακριβώς. Ναι. Κάθομαι, πάω μόνο μία ή δύο φορές, κατεβαίνω. Κάθομαι περίπου μία εβδομάδα. Κατεβαίνω μία φορά ή δύο. Το βράδυ, έτσι για μία βόλτα να μου φύγει αυτή, ναι. Και μετά γυρίζω και κάθομαι και ξεκουράζομαι. Δεν κάνω αυτή τη ζωή που θεωρούν κάποιοι ότι... Πάντως να σας πω κάτι, εσείς είστε σαν την Άννα Βύση, δηλαδή είστε gay icon. Φαντάζομαι ότι στη Μύκονο θα σας λάτρευαν ή μάλλον σας λατρεύουν. Γιατί είσαστε περσόνα, έχετε το χτενισμά σας, έχετε τα πολύ ωραία γυαλιά σας, έχετε την τσαχπινιά σας. Η Μύκονος είναι ωραία να μην πηγαίνεις κάθε βράδυ, ξέρεις. Δεν έχει νόημα. Στη Μύκονο πας ένα ή δύο βράδια, κάνεις τις βόλτες σου, που είναι ωραία αυτά τα γνωστά σοκάκια, τα οποία αρέσουν σε όλους, ξέρεις τώρα. Είναι όμορφα. Βλέπεις εκεί διάφορους και μετά γυρίζεις στο ξενοδοχείο σου, χαλαρώνεις, τρως. Και περνάς ωραία. Και το πρωί θες την ησυχία σου, κάθεσαι κάνεις μπάνιο εκεί, δεν θες να βλέπεις και πολύ κόσμο. Γιατί όταν όλο το καιρό βλέπεις πολύ κόσμο, θες να ξεκουραστείς. Θες και λίγο μόνος σου. Πείτε μας τώρα, τι προτείνει για τα στενά σοκάκια μία λοιμοξιολόγος? Τίποτα. Φοράμε μάσκα. Μάσκα, παιδιά, μάσκα. Μία μάσκα, τίποτα άλλο. Μία μάσκα. Εγώ το είπα ότι τα στενά σοκάκια θέλουν μάσκα. Δεν είναι ωραίο, δεν τους τα αρέσει. Παρ' όλα αυτά, εγώ είδα κάτι εικόνες από τη Μύκονο, τελευταίο Σαββατοκύριακο, και αρκετοί φορούσαν αυτές τις μάσκες στα σοκάκια. Δεν τις φορούσαν τουρίστες. Γιατί στην Ευρώπη, στην Αμερική, παντού στον κόσμο, δεν θέλουν να ακούνε για COVID. Δεν υπάρχει COVID εκεί και κάθε μέρα έχουν χιλιάδες κρούσματα. Εκεί δεν θέλουν να ακούνε ότι υπάρχει νόστος. Αυτό δεν είναι καλό, γιατί αυξάνονται τα κρούσματα έτσι. Να σας πω, βλέπετε ότι το φθινόπωρο θα είναι δύσκολο? Δύσκολο. Θα έχουμε ένα φθινόπωρο που θα αντιμετωπίσουμε την νόσο, τις υποπαραλλαγές της, θα έχουμε και καινούργιες, θα κάνουμε τους εμβολιασμούς μας, θα δούμε αν έχουν βγει τα αναπροσαρμοσμένα εμβόλια που δεν το πιστεύω για Σεπτέμβριο, πάνε μετά πολύ πιο αργότερα. Θα κάνουμε όμως τα εμβόλια που χρησιμοποιούμε, αποφύγουμε τη σοβαρή νόση και τους θανάτους, γι' αυτό τα κάνουμε τα εμβόλια. Βέβαια. Και θα προχωρήσουμε όπως προχωρούμε τη καθημερινότητά μας και τη ζωή μας. Με την όσο την άλλη, με τον πιθήκον, τι γίνεται?
Δεν έχει. 13-14 κρούσματα ήταν. Wow. Εγώ σας το είπα από την αρχή, το είπα. Δεν έχει ιδιαίτερα. Αντιμετωπίζονται, υπάρχουν και τα εμβόλια. Δεν υπάρχει και πρόβλημα. Αυτή η νόσος ήταν μια νόσος στο Κονγκό, που εκεί γενικά υπήρχε το σοβαρό πρόβλημα. Δεν είναι. Εμείς μπορούμε και την αντιμετωπίσουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα περιμένουν εδώ την υποπαραλλαγή Κένταυρος. Όταν έρθει και εδώ και υποπαραλλαγή. Ποια είναι, είναι αυτό τώρα, αυτό στους πυθίκους είναι ή στον COVID? Όχι, Κένταυρος είναι στο COVID. Είναι μια υποπαραλλαγή που, που ξεκίνησε το Μάιο στην Ινδία. Πήγε Αμερική, Αυστραλία, Ευρώπη, Γερμανία, Αγγλία κλπ. Ακόμα εμείς δεν έχουν. Έρθατε, θα έρθει, γιατί έχουμε κινητικότητα, έχουμε τουρισμό. Η υποπαραλλαγή αυτή τι κάνει? Αυτό που προς το παρόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και που παρακολουθεί και το ECDC είναι να δούμε αν είναι πολύ μεταδοτική, που είναι, αλλά δεν είναι θανατηφόρα. Αυτό είναι το καλό μήνυμα. Αντιμετωπίστε και αυτοί όπως οι άλλες υποπαραλλαγές. Αν φορές μάσκα προσέχεις, δεν θα νοσήσεις. Και θέλω να απαντήσω σε αυτούς που λένε, ας περάσω την νόσο, δεν πειράζει, για να έχω ανοσία. Φύγω. Δεν ξεφεύγεις από αυτή την ιστορία. Επιβαρύνεις τον οργανισμό έτσι σου, μπορεί να έχεις επιπλοκή, μπορεί να γίνεις long COVID, όλα αυτά να τα βάλω στο μυαλό τους. Δεν λέμε περνάμε την νόσο για να είμαστε καλά. Κυρία μετά Παγώνη, τα συμπτώματα long COVID, τι, ποια είναι? Κοιτάξτε, μένουν πολλές φορές, εξαρτάται, νευρολογικά, ψυχιαρκολογικά, κεφαλαλγίες, μπορεί να κάνει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στα όργανα, δηλαδή να μην αφήσει πολλήματα στους πνεύμονες, στην καρδιά. Αυτό μας ενδιαφέρει μας. Είναι κόσμος με ινώσεις στους πνεύμονες, παρακολουθούνται, έχουν δυσφορία, έχουν μεγάλες καταβολές, καταβολή δυνάμεων. Δεν τα θέλουμε αυτά. Γι' αυτό δεν θέλουμε να νοσήσουμε. Δεν θα φύγει αυτό το πράγμα. Πόσα οι λοιμώξεις δηλαδή. Αν το ξέρετε, εσείς θέλετε να το αποχαιρετήσετε. Όχι, δηλαδή, να σας πω, οι πανδημίες όμως κρατάνε περισσότερο από 3 χρόνια. 3 με 5. Μάλιστα. Ωραία τα νέα. 3 με 5. Πολύ ωραία τα Εγώ νέα. Εγώ το είχα πει από την αρχή, αλλά δεν άρεσε. 3 με 5. Μάλιστα. Στα πόσα είμαστε τώρα, στα 3, Πάμε, σιγά σιγά. Στα 3, ναι, αλλά 2 έχουμε. Μετά μην έρθει τίποτα άλλο, γιατί λέω ότι με την κλιματική αλλαγή μπορούν να έρθουν και άλλες πανδημίες. Αυτό τώρα, δηλαδή δεν σας ακούμε, θα σταματήσει η εκπομπή. Τέλος Ιουλίου. Ναι, και εμείς θέλουμε να ξεκουραστούμε ένα μήνα. Θέλουμε να μας πείτε τι χρώμα για ένα μήνα. Βεβαίως θα ξεκουραστούμε ένα μήνα. Γιατί δεν έχουμε βάλει καλή γλώσσα μέσα. Πρέπει το ανοίξουμε. Πολλές διακοπές ακούω. Πολλές διακοπές. Τι σας ξεκουράζει να κάνετε τις διακοπές σας? Να μην μου μιλάνε. Αλήθεια? Ναι. Δεν το πιστεύω τώρα. Εσείς είστε η καρδιά της παρέας, δεν μπορεί να μην μιλάτε. Όχι. Συγκεκριμένες διακοπές θέλω να πάω κάπου. Έτσι έκανα και πέρσι. Έκανα το μπάνιο μόνη μου. Δεν θέλω πολύ κόσμο δίπλα μου. Δεν θέλω να μου μιλάνε. Αν θέλω εγώ να μιλήσω, θα μιλήσω. Να πιω το καφέ μου και να φύγω. Και όταν έρθει πολλοί κόσμο να μην είμαι εκεί. Απομόνωση άρα. Ναι, και ηρεμία. Ναι. Τη χρειάζομαι. Μάμα, μιλάω κάθε μέρα με τόσο κόσμο. Τι δεν θέλετε να κάνω, ρε παιδιά? Τι χρώμα είναι τα γυαλιά του ηλίου ο σκελετός που φοράτε? Χάνεις τώρα. Είναι καινούργια 3 ζευγάρια. Μην να τα. Πολύ χρώμα δεν είναι? Με έντονο χρώμα. Είναι, πώς το λένε, άσπρα, κόκκινα, μπλε, τάξη. Τέλεια. Fashion icon πραγματικά. Και το μαγιό λόσωμο ή μπικίνι, κυρία Παγώνη? Παιδιά, το μαγιό είναι περσινό, δεν το αλλάζουμε, δεν παίρνουμε κανένα χρόνο μαγιό. Σωστό. Όταν είσαι μόνος σου, δεν έχει τόλμα να κάνεις και αλλαγές μαγιού. Σωστό. Να σας πούμε, ο Αργυρός δηλώσατε ότι σας αρέσει, Πόπο, τι ήταν αυτό, ρε παιδί, από το πρωί? Τι έγινε, τίποτα, λέει Αναστασοπούλου, κάτι ακούγανε, τους είχαν βάλει τραγούδι του Αργυρού. Λέει, σ' αρέσει, φυσικά, μ' άρεσε, ωραία τραγούδια. Τι ήτανε να το πω? Μου στέλνανε μηνύματα μετά, τώρα άνοιξε, αφιερώστε την παραγωγό. Σας αγαπάει ο κόσμος όμως και είναι ωραίο αυτό. Και εγώ τον αγαπώ τον κόσμο και είμαι κοντά του και το ξέρει. Αυτό είναι αλήθεια. Και προσπάθησα όσο το δυνατόν να τους ενημερώσω με απλά λόγια, να καταλάβουν τι σημαίνει πανδημία, να καταλάβουν ότι πρέπει να προφυλάξουν τον εαυτό τους να μην νοσήσουν. Και σε αυτό δώσαμε αγώνα όλοι. Όλοι οι γιατροί δώσαμε αγώνα. Μαζί με εσάς, πρέπει να με δει,
Γιατί αν δεν ήσασταν εσείς να περνάτε τα δικά μας τα μηνύματα και να τα επαναλαμβάνετε, μην νομίζετε ότι εμείς μόνοι μας μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Άντε να το λέγαμε μια φορά. Και λοιπόν τι έγινε. Πείτε... Πρέπει να το εμπεδώσουν. Κυρία Παγώνη, και με αυτό να κλείσουμε. Τρεις οδηγίες που θα δώσετε προς συναυτιλωμένους για τις καλοκαιρινές διακοπές. Να πάνε παντού, μόλις δούνε κόσμο, βγάζουν τη μάσκα, τη φοράνε. Δεν υπολογίζουν, άλλοι λένε ότι εγώ ντρέπομαι πως θα βγάλω τη μάσκα. Τίποτα. Πρέπει να σώσουμε τον εαυτό μας, τους γύρω μας και τις οικογένειές μας. Μάσκα όπου υπάρχει κόσμος. Αντιστοιχτικά όλα θα πάνε καλά και θα περάσουν όμορφα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι. Παιδιά, θα μας λείψετε. Ειλικρινά θα μας λείψετε, γιατί εγώ... θα μας ακούσετε από τέλη Αυγούστου πάλι. Σας από φίλου... τέλη Αυγούστου, λοιπόν, να περάσετε καλά και να ξεκουραστείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, φιλιά. Γεια σας.